Και πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έχουμε πιει στην υγειά σου, ξέρεις πόσες φορές. Καλώς ήρθες. Γιώργος Νικηφόρος στην παρέα μας. Γιώργο, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε που υπάρχεις. αν δεν υπήρχες, έπρεπε να σε εφεύρουμε. Παιδιά, στην υγειά μας, ευχαριστούμε που είχες αυτή την ωραία ιδέα καταρχάς να επανασυστεί. Πρώτα απ' όλα να μας φέρεις τόσα πολλά κεράσματα με μία δόση αλκοόλ που κάνουν τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Και ειδικά τώρα αυτές τις εποχές που αναζητούμε την παρέα μας, αναζητούμε ένα φίλο, να μοιραστούμε δύο κουβέντες, να τσουγκρίσουμε ένα ποτήρι. Το οποίο μέσα έχει γεύση και αρώματα Κρήτης. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Μου επιτρέπεις να πιω. Εννοείται. Όσο μιλάς εσύ, εγώ θα δοκιμάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Προσπάθησα να φέρω μία μέση κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε και να επιστρέψουμε και νυφάλι, γιατί πρέπει να έχουμε και το κομμάτι της αίσθησης ότι πρέπει να απολαμβάνουμε υπεύθυνα, οπότε να απολαμβάνουμε οτιδήποτε έχουμε σε αλκοόλ με υπευθυνότητα και οτιδήποτε συμπάγεται γύρω από αυτό. Να ρωτήσω πότε γεννήθηκε αυτή η ιδέα και ποια ήταν αυτή η ιδέα, τι σκέφτηκες να κάνεις με τις πρώτες ύλες που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Όλο αυτό ξεκίνησε σαν σκέψη, σαν πρώτη σκέψη το 2009, όπου και ξεκίνησα να δημιουργώ τις συνταγές. Κάθε συνταγή θέλει 40-60 μέρες για να πραγματοποιηθεί περίπου, οι περισσότερες από αυτές τις συνταγές. Οπότε, από τότε μέχρι το 2015, είχα μπει στη διαδικασία, είχα δημιουργήσει σχεδόν το 50% των συνταγών και το 2015 βγήκε όλο αυτό στην αγορά. Βγήκε με την επωνυμία Μπαϊράκι. Μπαϊράκι Flavor. Η βάση όλης αυτής εδώ της προσπάθειας είναι η τσεκουδιά. Ένα προϊόν που το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Κρήτη. Βέβαια, εσείς το έχετε τοποθετήσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν συζητάμε για την τσεκουδιά που θα βγάλουμε στο καζάνι του θείου και πάει λέγοντας. Είναι μια διαδικασία που πληρεί πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αλλά θέλω να με πας πίσω σε εκείνα τα χρόνια, πίσω από τη σκηνή. Πώς γίνεται να δημιουργείς μια γεύση, τι έκανες και με τι γνώσεις εσύ το έκανες αυτό. Η παράδοσή μας και η ιστορία μας, όταν θα κάτσουμε να τη μελετήσουμε και να δούμε τα βήματα τα οποία έχουμε δημιουργηθεί στον χρόνο, μας δίνει τροφή για να δημιουργήσουμε κάτι και να το εξελίξουμε. Ανέκαθεν υπήρχε στα χωριά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό φυσικά, το λικέρι ρόδι, πορτοκάλι, περγαμόντο και άλλες γεύσεις. Πάνω εκεί πάτησα, είδα ένα μικρό κενό στην αγορά. Οπότε αυτό που σκέφτηκα είναι να δημιουργήσω στην ουσία ένα προϊόν το οποίο να θυμίζει Ελλάδα, δηλαδή ελληνική ύπαιθρο. Ξεκινώντας με γεύσεις από Κρήτη που τις είχα κοντά μου, προχώρησα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για πες μας γεύσεις, για πες μας ιδέες που είχες και που τις είδες τελικά να μετουσιώνονται σε πράξη και να μπορούν να μπουν σε ένα μπουκάλι, να ενθυελωθούν και να πάνε στο κοινό. Είναι 25 διαφορετικές γεύσεις, δεν τις θυμάμαι όλες. Εδώ βλέπω μόνο 4, δεν ξέρω, μας έχεις ρίξει λίγο. Εδώ έχουμε τις 4 πολύ σωστά. Έχουμε τριαντάφυλλο, μύρτιλο, μέντα, σοκολάτα. Από εκεί πέρα υπάρχει μαστίχα, όπου χρησιμοποιούμε μαστίχα χίου. Mm-hmm. Υπάρχει το περγαμόντο, καραμέλα, φράουλα, κεράσι και αρκετές άλλες γεύσεις, οι οποίες μυρίζουν Ελλάδα. Να, και εμπλουτίζεται συνεχώς αυτό το μενού. Η βάση είναι η τσικουδιά. Ένα προϊόν που νομίζω το ήξερες πάρα πολύ καλά και το φτιάχνουμε με εξαιρετική απόσταξη εδώ στην Κρήτη. Φρόντισες εσύ όμως να το εμπλουτίσεις και να το κάνεις τόσο φιλικό και απολαυστικό που νομίζω θα το λατρέψουν όλοι, όχι μόνο οι κριτικοί. Πολύ σωστά, γιατί η τσικουδιά σαν τσικουδιά είναι δυνατό, να το πούμε έτσι, σε ποσοστό αλκοόλ. Ναι. Οπότε θα το πιο απολαύσουμε σε μια παρέα, θα το απολαύσουμε μετά το φαγητό ή σε συνδυασμό φυσικά με το φαγητό. Οπότε οι επιλογές μας είναι περιορισμένες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε στη διαδικασία να το απολαύσουμε και σε άλλες στιγμές μέσα στην καθημερινότητά μας, ειδικά τώρα με την κατάσταση που βιώνουμε, και θα μπορούμε να το απολαύσουμε είτε πιο δροσερό, είτε σε ένα κοκτέιλ, είτε καλοκαιρινό, είτε χειμωνιάτικο, ή με μια διαφορετική φιλοσοφία και στη μαγειρική. Και στη μαγειρική. Ιδέες να έχουμε. Και ιδέες να μας δίνετε κι εσείς. Αρωματίζεις φαγητά δηλαδή, αυτό εννοείς στη μαγειρική. Ναι, μπορούμε να αναπιάσουμε είτε τα γλυκά, τη δομή της ζαχαροπλαστικής στην ουσία, όπου ενσωματώνεται σε αρκετά γλυκά, είτε μπορούμε να πάμε στην κατηγορία του φαγητού, όπου δημιουργούνται είτε σάλτσες από σεφ, είτε μπορούμε να το βάλουμε σε σβήσιμο, όπως το λένε. Ναι. Αν έχεις απορίες, θα μπει στο site της εταιρείας, στο bairaki.gr.
όπου θα δεις, έχουν blog, έχουν βίντεο, έχουν πολλές ιδέες για το πώς μπορείς όλα αυτά να τα δοκιμάσεις. Γιατί εδώ ο Γιώργος μας έφερε κάποιες γεύσεις, μας έχει σερβίρει κάποια από αυτά, αλλά είναι άλλες πολλές περισσότερες. Υπάρχουν και πολλοί τρόποι σερβιρίσματος. Τώρα που σιγά σιγά θα αρχίσει, μετά που θα περάσει ο χιονιάς που θα έρθει και επιτέλους θα έχουμε χειμώνα, θα έρθει και η άνοιξη του καλοκαιράκι, θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, θα θέλουμε κάτι πιο δροσερό. Και εκεί πάλι έχετε προτάσεις να μας κάνετε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Να δούμε τελικά πώς η σκέψη έγινε πράξη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον παϊράκι φλέβορο τριαντάφυλλο. Είναι κάτι... Ξεκινήσαμε. Πολύ... Ξεκινήσαμε πολύ σωστά. Το δοκιμάσαμε και ο κόσμος βλέπει. Το πιάνω, το αφήνω, το πιάνω. Δεν μπορείς να... Είναι θυστικό, είναι υπέροχο. Μοσκοβολάει τριαντάφυλλο. Αυτό έχει υψηλό ποσοστό αλκοόλ, είναι, ας πούμε. Η κατηγορία με το χαμηλό ποσοστό αλκοόλ είναι 16% αλκοόλ. Μπορούμε να το απολαύσουμε είτε πριν το φαγητό, είτε μετά το φαγητό. Είτε στην εκπομπή. Είτε στην εκπομπή, πολύ σωστά. όπου υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να το γευτούμε. Προτείνεται σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορούμε και στο ψυγείο, στο οικιακό ψυγείο μας, να το απολαύσουμε. Αρώματα, γεύσεις τελείως διαφορετικές. Που δεν θυμίζουν τη σκουδιά στην ουσία. Καθόλου. Είναι τόσο γλυκόπιωτο, είναι τόσο απολαυστικό, τόσο μυρωδάτο. Νομίζω θα το αγαπούν πάρα πολύ τα κορίτσια. Δεν είναι unisex, να το πούμε και έτσι. δεν έχουμε γενικώς όλες τις γεύσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ανδρικό ποτό, αυτό γυναικείο ποτό. Αυτά υπάρχουν όλοι. Ναι, υπάρχουν είναι γευστική ναι. Καλή και στο καθένα αυτό ακριβώς, τελικά. Αυτό ακριβώς. Οπότε είναι αναλόγως τη στιγμή την οποία ζούμε. Θέλουμε να συνδυάσουμε και με κάτι εμένα ποτό ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί είναι σημαντικό, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, να το έχει εκείνη τη στιγμή και να θέλει εκείνη τη στιγμή να απολαύσει ένα συγκεκριμένο ποτό. Ωραία, και φεύγοντας από το τριαντάφυλλο, εδώ τώρα μου πιάνεται αδιάβαστα. Αυτό τι είναι το μύρτιλο, λοιπόν, είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε μύρτιλο, πολύ σωστά. Εδώ ανεβαίνουμε σε ένταση αλκοόλ. Εδώ... Ο άνθρωπος που ξέρει πίνει νερό, καθαρίζει. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει πάει και το πίνει όλοι μαζί. Εδώ ναι, εγώ το νιώσα λίγο πιο βαρύ ναι, αυτό, πρέπει να το πω. Και στο άρωμα είναι πιο... έχει μια σπιρτάδα. Πολύ σωστά. Εδώ τώρα, τι κάνουμε, εδώ μπορούμε να το απολαύσουμε, επειδή είναι πιο δυνατό αυτή η κατηγορία του 25%, όπου έχουμε και το μονοπόλιο στην Ελλάδα. Μπορούμε να βάλουμε μέσα από κάποιο ανθρακούχο προϊόν, κάποιο energy drink, είτε μπορούμε να μπούμε σε δικασία να βάλουμε, προσθέσουμε και πάγο, εθληματισμένο πάγο. Και το κάνεις αμέσως ένα σούπερ κοκτέιλ. Διαλέξτε και πάρτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Και τώρα που έχουμε lockdown, το κάνουμε μόνοι μας σπίτι μας. Πολύ σωστά. Είπαμε στο site, θα δείτε συνταγές και ιδέες. Εσύ, η αφετηρία σου, η ακαδημαϊκή, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Έχω τελειώσει τα οικονομικά. Είχα και γραφείο με οικονομικές συμβουλές. Και δραστηριότητες. Και τι είπες, μια μέρα, εγώ θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ήθελα να περάσω στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι να πάρουμε την παραγωγή, να την κάνουμε μεταποίηση και να την προωθήσουμε στο εξωτερικό. Να δείξουμε όλα αυτά που έχουμε στον τόπο μας και στον επισκέπτη του τόπου μας, αλλά να βρίσκεται στη χώρα του. Το έχεις κάνει πολύ δομημένα αυτό. Πολύ δομημένα. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι πάνω από 30.000 τουρίστες που έχουν φτάσει στο λιμάνι του Ηρακλείου με τα κρουαζιερόπλοια έχουν δοκιμάσει τις συνταγές, τις γεύσεις από τον Μπαϊράκι. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα. Αλλά τον Μπαϊράκι, τα προϊόντα ταξιδεύουν και σε όλο τον κόσμο την ίδια στιγμή. Πολύ σωστά. Είχαμε μια συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου και τους ευχαριστώ για την όλη δράση. Όπου όχι μόνο με τα προϊόντα μου και με κάποια άλλα προϊόντα υποδεχόμασταν. Τουρίστες, επισκέπτες του τόπου μας, μέσα από τις κρουαζιέρες. Κάνετε τα κεράσματα. Τώρα τα προϊόντα σε ποιες χώρες τα εξάγετε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε Αυστραλία, Κύπρο και τώρα μπήκαμε και στην Ολλανδία. Τώρα, εν μέσω lockdown. Τώρα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά εν μέσω lockdown. Συνεχίζουν και δουλεύουν. Πέρα από το πλήγμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή υποστεί ο χώρος εστίασης, συνεχίζουν και δουλεύουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Σημαντικό είναι να μην σταματήσουμε ό,τι κάνουμε σε οτιδήποτε πρόβλημα και αν έχει υπάρξει. Είτε αυτό είναι η οικονομική κρίση, είτε είναι το lockdown λόγω θεμάτων υγείας. Εσένα, παιδί μου, τι σε κρατάει συνεχώς σε κίνηση και ενεργητικό, να το πηγαίνεις παρακάτω, να σκέφτεσαι πράγματα. Έχετε μπει στο ελληνικό πρωινό, δηλαδή στα ξενοδοχεία που βρίσκονται στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας, όπου συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό. Ο τουρίστας, ο Έλληνας, ο ξένος, όταν με το καλό θα ξαναξεκινήσει ο τουρισμός, θα μπορεί να βρίσκει αυτά τα προϊόντα στο μπουφέ του ελληνικού πρωινού.
Γενικώς κάνετε πράγματα και το πάτε συνεχώς παρακάτω. Εσένα τι σου δίνει κουράγιο και δύναμη? Βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου. Ναι, μεν κάποιοι είναι δύσπιστοι, αλλά βλέπω ότι αρκετοί θα τα δοκιμάσουν, θα τα προτιμήσουν και θα τα θέλουν να τα απολαύσουν στη προσωπική του στιγμή, οποιαδήποτε και είναι αυτή. Και όταν το βλέπουμε όλο αυτό, μας δίνει δύναμη, κουράγιο, οπότε σαν ομάδα θέλουμε να προχωρήσουμε, να το εξελίξουμε, να το γνωρίσει παραπάνω ο κόσμος, να δουν και να γευτούν Ελλάδα σε περισσότερες περιοχές. Και πολύ σημαντικό είναι ότι η πλειοψηφία από τους συνεργάτες μας, γιατί οι συνεργάτες μας είναι εκεί που βρίσκουν τα προϊόντα μας, η πλειοψηφία από τους συνεργάτες μας βρίσκουν γιατί τους αρέσει η φιλοσοφία, η ιδέα, η γεύση. Μα είναι εξαιρετική και είναι και πολύ τίμια η προσπάθεια. Δηλαδή, πρώτες ύλες που ξεχωρίζουν και η δοκιμή μόνο σε πείθει ότι προτείνεις κάτι εξαιρετικό. Η δοκιμή είναι λίγο περίεργο, γιατί λόγω του γευστικά και οι κάλικες που έχουμε, όπως είπαμε και πριν, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του γεύση. Έχει τα δικά του βιώματα. Αλλιώς δηλαδή το βιώνει ο Στέλιος, αλλιώς εγώ, αλλιώς εσύ, αλλιώς το αισθανόμαστε. Πολύ σωστά. Για παράδειγμα, μπορεί να είμαστε 10 διαφορετικά άτομα σε ένα χώρο και τα 10 άτομα να επιλέξουμε από μια διαφορετική γεύση. Γι' αυτό έκανε 25 γεύσεις. Πολύ σωστά. Να πιάσεις το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Και πάμε στο πράσινο φίλτρο, μαγικό λοιπόν, φίλτρο. Εδώ είμαστε γεύση μέντα. Μέντα. Ναι, πολύ ιδιαίτερα γεύση. Αλκοόλ, πολύ. Με ένα κομμάτι πικρή σοκολάτα. Είναι 25% το αλκοόλ. Και εδώ και πριν και στο προηγούμενο μπορούμε να το συνδυάσουμε με κάτι αλμυρό. Το μύρτιλο μπορούμε να το συνδυάσουμε με λευκά τυριά, για παράδειγμα, που έχουμε αρκετά και πολύ ιδιαίτερα και στον τόπο μας. Μ' αρέσει που το προσδιορίζεις και έτσι, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι τα ειδίποτα με γεύσεις φρούτων ή ξέρω εγώ, καραμέλι, οτιδήποτε άλλο, τα βάζουμε στην κατηγορία γλυκό. Άρα δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάτι άλλο, και όμως. Όχι, μπορούμε να το συνδυάσουμε. Για παράδειγμα, η μέντα είναι ιδανική σε συνδυασμό με ψάρι, για παράδειγμα. Όχι, με σοκολάτα που θέλω από πριν να φάω ένα κομμάτι σοκολάτα. Να φάω το ψαράκι μου και μετά θα φάω ένα κομμάτι σοκολάτα. Για σοκολάτα, ετοιμάζω κάτι για μετά. Με το ψάρι, Η μέντα έχει την ιδιότητα και μας καθαρίζει τη γεύση. Ναι. Μας κάνει πιο έντονους του γευστικού κάλικες, οπότε θα απολαύσουμε και το φαγητό μας τελείως διαφορετικά. Και άμα θέλει σοκολάτα, Ανδριανή, πάρε και άνοιξε ένα μπουκάλι σοκολάτα. Έχεις δοκιμάσει σοκολατίτσα? Όχι. Λικέρ, λοιπόν, και με άρωμα σοκολάτα. Με άρωμα σοκολάτα. Μα είναι με άρωμα σοκολάτα. Είναι ένας συνδυασμός μπίτερ με γάλακτος, όπου βγάζει ένα διαφορετικό και ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Τα δοκιμάζεις εσύ αυτά? Από ό,τι φαίνεται, ναι, μαζί. Έχεις και άλλους και δοκιμάζετε? Έχω τη σύζυγο, εννοείται. Μπράβο, τι καλά. Περνάτε ωραία εσείς εκεί, ναι. Ευθυμείτε. Απολαμβάνουμε πέθανα, το σημαντικό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δοκιμάζουμε και βλέπουμε το κάθε κίνηση προσεκτικά. Για να απολαύσεις πρέπει να έχεις μια ισορροπημένη σχέση με το προϊόν που έχεις απέναντί σου. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, η σοκολάτα είναι πάρα πολύ ωραία, οφείλω να το αναγνωρίσω. Εδώ τώρα ψηφίζω σοκολάτα. Μπορούμε να συνδυάσουμε με κάτι πιο γλυκό, γιατί αν συνδυάσουμε το μύρτιλο, τη φράουλα ή το κεράσι για παράδειγμα με κάτι γλυκό, θα μας τραβήξει την ένταση του αλκοόλ με αποτέλεσμα να έχουμε το διαφορετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Να νιώσουμε παραπάνω τη τζικουδιά, να νιώσουμε λιγότερο τη γεύση και θα χάσουμε το προϊόν τελείως. Τη σοκολάτα με τι θα την πρότεινες? Τη σοκολάτα λοιπόν θα μπορούσαμε με ένα γλυκό το οποίο πλησιάζει το μπίτερ, όχι τόσο γλυκό-γλυκό. Mm. Από εκεί και πέρα στην ίδια κατηγορία με τη σοκολάτα είναι και η κανέλα και η καραμέλα. Καραμέλα με λίγο παραπάνω ένταση και μπορούμε να την απολαύσουμε και το χειμώνα. Που έρχεται περίεργες μέρες. Καλομελέτα και έρχεται, ναι. Σε ένα ποτήρι μπράντι, να ζεστάνουμε το ποτήρι. Τι λες? Και όχι ποτήρι μπράντι, μπορούμε σε ένα οικιακό ποτήρι. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε ένα ποτήρι μπράντι στο σπίτι μας. Σε ένα ποτήρι να το ζεστάνουμε, να βάλουμε το προϊόν μέσα και η ένταση και η θερμοκρασία του ποτηριού θα μας ανεβάσει και την ένταση της τσικουδιάς σε αλκοόλ. Οπότε θα το απολαύσουμε και τελείως διαφορετικά. Με άλλα αρώματα. Αυτά είναι τα ποτήρια δοκιμής και θέλω να σε ρωτήσω για τα άλλα ποτήρια που είναι μπροστά μας. Κάθε ποτήρι πηγαίνει σε διαφορετική φιλοσοφία. Υπάρχει το ποτήρι μπράντι, το οποίο είναι αυτό που είπαμε και τώρα. Υπάρχει το ποτήρι γκράπα, όπου εκεί μπορούμε να απολαύσουμε τα αρώματα σε ένα ελαφρύ ποσοστό αλκοόλ, στα τάξη του 16%. Και υπάρχει και το τσίλερ μαρτίνι, μια διαφορετική ιδέα, όπου μπορούμε στο 25% το μπεράκι φλέβου να το σερβίρουμε χωρίς πάγο. Ο πάγος θα ενσωματωθεί στο κάτω μέρος του ποτηριού
όπου θα μας κρατάει δροσιρόν εμένα το προϊόν, τη γεύση την οποία θέλουμε εκεί και δεν θα το αρρώσουμε παράλληλα με πάγο. Πες μου πόσο περήφανος νιώθεις για τον εαυτό σου που το 2005 ξεκινούσες την ιδέα και σήμερα φτάνεις να μιλάς. Για όλο αυτό που μας περιγράφεις, να έχεις αποκτήσει τόσες γνώσεις, ακόμα και στο κομμάτι του σερβιρίσματος, ιδέες, να έχεις δημιουργήσει ένα δίκτυο που φτάνει από την Αυστραλία μέχρι την Ευρώπη. Αλήθεια. Νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου? Συνήθως τι γίνεται. Η περηφάνεια υπάρχει, απλά αυτό που θέλεις είναι να πας και στο επόμενο βήμα. Πάντα κάτι σε τρώει. Σε τρώει και να κάνεις το επόμενο βήμα. Αυτά είναι τώρα. Προσωπικά, θα δούμε στην πορεία. Θα είμαστε, δεν θα τα ξαναπούμε. Να είναι λαμπρός ο δρόμος σας. Είναι εξαιρετικό αυτό που έχεις κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κεράσματα, για τις ιδέες, για τις πολύ ωραίες ιδέες. Αυτές ανοίγουν μυαλό, Γιώργο, όταν κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Είναι παραδείγματα που φτάνουν στον κόσμο εκεί απέναντι σε εσάς. Από το κάτι της που το θεωρούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι υπάρχει, μπορούμε να φτιάξουμε χιλιάδες πράγματα. Με έτσι όπως εμείς τα φανταζόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε κι εμείς σαν και πρέπει να σηκώσουμε ο καθένας το δικό του παϊράκι και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πρέπει να φτάσουμε εκεί που το μπορούμε. Το απόλυτο κριτικό success story. Πολύ ωραία το λες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν η παρέα μας σήμερα. Πολύ καιρό είχα να το κάνω και έχω ενθουσιαστεί. Στην υγειά μας. Δοκιμάζουμε αυτά που αγαπάμε με υπευθυνότητα. Ο Γιώργος το τονίζει και εμείς το επαναλαμβάνουμε. Για να το απολαύσεις, είπαμε, πρέπει να το έχεις και εντός του ελέγχου σου. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλό βράδυ. Να είσαστε καλά, φίλοι μου.